Το επιμελητήριο Χίου στα πλαίσια του έργου Go Brand, ένα χρηματοδοτούμενο έργο το οποίο αντλεί τους χώρους του από το Interreg Ελλάδα-Κύπρος, συμμετείχε στην Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών Tutto Food, η οποία διεξαγόταν στο Μιλάνο από 6 έως 9 Μαΐου. Είναι μια πραγματικά τεράστια έκθεση, ανερχόμενη μάλιστα έκθεση, ίσως θεωρείται από τις top εκθέσεις στο κομμάτι των τροφίμων και ποτών. Ουσιαστικά δύο κλάστερ τα οποία έχουν δημιουργηθεί στα πλαίσια του έργου, το κλάστερ που έχουμε ονομάσει Liqueur Mastiha Χίου, αλλά και το κλάστερ που έχουμε ονομάσει Παραδοσιακά Τρόφιμα Χίου, συμμετείχαν στο εκθεσιακό περίπτερο, είναι περίπτερο 70 τετραγωνικών, με μπαρ αλλά και με δυνατότητες γευσηγνωσίας καθόλου το διάστημα της έκθεσης. Αρκετά μέλη των κλάστερς βρέθηκαν στο Μιλάνο και είχαν τη δυνατότητα να κάνουν B2B συναντήσεις, να μιλήσουν με χονδρεμπόρους, με μεγάλους εισαγωγείς και με top buyers, αλλά και με δημοσιογράφους από διάφορα μέρη, κυρίως της Ευρώπης. Είχε και πολλούς Ιταλούς, Έλληνες, Γάλλους δημοσιογράφους, οι οποίοι είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα προϊόντα του νησιού μας. Σαν μικρή επιχείρηση και σαν σύστατη επιχείρηση, για μένα ήταν μια πολύ καλή εμπειρία. Ήταν αρχικά δώρο η συνεισφορά, δώρο στο όλο έργο συνεισφορά του επιμελητηρίου και μέσα από το πρόγραμμα Interreg Go Brand Ελλάδα-Κύπρος να συμμετέχουμε. Ήταν ένα μεγάλο σχολείο, από την άποψη ότι ήταν μια πολύ μεγάλη έκθεση με πολλές εμπειρίες, είτε να γνωρίσουμε άλλους επαγγελματίες στον κλάδο μας, είτε να γνωρίσουμε μελλοντικούς πελάτες. Πιστεύω ότι σίγουρα θα βγει κάτι πολύ θετικό και θα μπορεί η Χίος να διαδοθεί και στα πλαίσια της Ιταλίας και ίσως και πανευρωπαϊκά. Για μας ήταν μια πολύ καλή εμπειρία που πιστεύουμε ότι θα έχει και θετικά αποτελέσματα.